Λόγια θέλω να σας πω. Καταρχάς θέλω να πω ότι η επίσκεψή μου σήμερα εδώ για μένα είναι μια έκπληξη. Και είναι μια έκπληξη γιατί πράγματι είχα ακούσει πάρα πολύ θετικά λόγια για τη δουλειά που γίνεται εδώ, αλλά και τον πλούτο που κρύβει αυτή η προσπάθεια της κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Μη είχε ψηλοποιήσει και η αρμόδια υπουργός, η Ράνια Αντωνοπούλου, ότι είναι πλούτος σημαντικός και πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτή την προσπάθεια, σε θεωρητικό όμως επίπεδο. Και είχα, ομολογώ, και τις γνώσεις, ότι τη γνώση ότι άλλες χώρες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κρίση και να τροφοδοτήσουν την επιχειρηματικότητα και άρα την οικονομία μέσα από την αλληλέγγυα οικονομία. Αλλά μακριά από την Ευρώπη, μακριά από την Ελλάδα, στη Λατινική Αμερική. Η εμπειρία διαζώσης και ανταλλαγής των επιχειρημάτων και των εμπειριών σας, κυρίως όλη αυτή η εξιστόρηση, πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει. Θεωρώ ότι ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες επισκέψεις που έχω κάνει ως Πρωθυπουργός τα τελευταία αυτά χρόνια, τα δύο αυτά χρόνια. Πιστεύω ότι πράγματι η αλληλέγγυα οικονομία είναι ένα βρέφος, όπως πολύ καλά είπες πριν, το οποίο δυστυχώς κάνει τα πρώτα του βήματα στα αποκαίδια, πολύ σωστά το είπες, ενός περιβάλλοντος οικονομικού αλλά και επιχειρηματικού, το οποίο δυστυχώς είναι νοσηρό. Δεν είναι υγιές. Και άρα η πολιτεία πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια, ιδίως τώρα που είναι στα σπάργανα. Όμως πριν μιλήσω για τις σκέψεις μας και για τις πρωτοβουλίες που σκεφτόμαστε να πάρουμε και ήδη έχουμε πάρουμε για να ενισχύσουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την αλληλέγγυα οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήσαμε με το νόμο που ψηφίσαμε τον περασμένο Οκτώβρη, επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο θεωρητικά, ας το πω έτσι, λίγο επί της αρχής. Εδώ έχουμε έναν άλλο τρόπο οργάνωσης παραγωγής, έναν άλλο τρόπο καταμερισμού της εργασίας. Το κυριότερο όμως είναι ότι έχουμε ένα άλλο αξιακό μοντέλο, ένα άλλο αξιακό πρότυπο. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, βεβαίως όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό, αλλά και η πολιτεία που έρχεται ως αρρωγός να υποστηρίξει, αλλά και η ελληνική κοινωνία δεν καταλάβει τι είναι αυτό, δεν θα μπορέσει ούτε η πολιτεία να το στηρίξει, ούτε η κοινωνία να το αναγκαλιάσει και άρα αυτή η επιχειρηματικότητα να προχωρήσει. Είναι ένα άλλο μοντέλο, αξιακό μοντέλο. Εδώ οι λέξεις κλειδιά δεν είναι οι λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στις συνήθεις επιχειρήσεις, δηλαδή ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα, κέρδος, κερδοφορία, EBITDA, ξέρω εγώ πώς θα λένε και οι οικονομολόγοι τα ξέρετε καλύτερα. Αλλά εδώ οι λέξεις κλειδιά είναι η λέξη συνεργασία και η έννοια συνεργασία και συνεργατικότητα, αλληλοβοήθεια, κοινωνική ανταποδοτικότητα. Άρα εδώ έχουμε ένα άλλο μοντέλο. Ένα άλλο μοντέλο. Ένα άλλο πλαίσιο. Πώς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε και τι κάνουμε για να βοηθήσουμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι πραγματικά στην Ελλάδα της κρίσης μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ιδίως για νέους ανθρώπους που έχουν έμπνευση, φαντασία, δημιουργικότητα, να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, τη δική τους επιχείρηση η οποία θα έχει στόχο βεβαίως να προσφέρει σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό σύνολο, σε ανάγκες της κοινωνίας, ταυτόχρονα όμως να τους δώσει τη δυνατότητα να ζήσουν από αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ίσως ενδεχομένως όχι να γίνουν πλούσιοι, αλλά να μείνουν στην Ελλάδα, ιδίως νέοι επιστήμονες με καινοτόμες ιδέες, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία ή και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο κάναμε
ήταν να ανοίξουμε την υπόθεση της αλληλέγγυας οικονομίας σε όλο τον πληθυσμό και να γίνει μια υπόθεση που δεν θα αφορά ως επιτοπλίστων το προηγούμενο διάστημα συγκεκριμένους παραδοσιακούς κλάδους στην πρόνοια, στην εστίαση. Δεν θα αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συγκεκριμένους κοινωνικούς φορείς, αλλά όλους τους πολίτες. Και θα έχει μία δυνατότητα στόχευσης σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, όπως η πληροφορική, οι νέες τεχνολογίες, η παραγωγή και μεταποίηση αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Και άρα, υπ' αυτή την έννοια, να δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και ένα ευρύ πεδίο καινοτομιών διαμέσω της αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Φτιάξαμε την Γενική Γραμματεία της Κοινωνικά Αλληλέγγυας Οικονομίας. Χαρτογραφήσαμε για πρώτη φορά το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας, δίνοντας αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία για την δραστηριότητα του κάθε τομέα της οικονομίας και λειτουργήσαμε παράλληλα, ας το πω έτσι, λειτουργήσαμε αυτή τη γραμματεία και ως ένα κέντρο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών που θέλουν να αναπτύξουν τέτοια δραστηριότητα ή θέλουν να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις που ασχολούνται στον τομέα της αλληλέγγυας οικονομίας. Επιτρέψτε μου να πω κάποια πράγματα που ίσως ξέρετε, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να τα πω, γιατί πιστεύω ότι θα μας ακούσουν και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι άνεργοι, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό, και καλό είναι αυτά να τα γνωρίζουν, αλλά και ο κόσμος που ίσως θα ενδιαφερθεί για το τι στο καλό ήθελε ο Πρωθυπουργός να πάει το πρωί της Πέμπτης του Ψηρή και δεν πήγε να κάνει κάτι άλλο στο Μαξίμου. Δεν ήρθα να πάρω κουλούρι από τον φούρνο απέναντι, που από ό,τι θυμάμαι έχει τα καλύτερα κουλούρια εδώ στην περιοχή, αλλά ήρθα πράγματι για να αναδείξω και εγώ με την παρουσία μου και με τη δική σας βοήθεια έναν τομέα που για μας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρος και παραγωγικός, έναν νέο τομέα στην οικονομία μας, τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μέρος. Έχουν φτάσει χώρες όπως η Γαλλία αλλά και άλλες χώρες να είναι το 10% του ΑΕΠ. Εδώ είναι ακόμα πολύ μικρό, αλλά έχουμε πιστεύω πεδίο δόξης λαμπρών. Να πω λοιπόν ότι υπάρχουν μια σειρά ωφελημάτων, ας το πω έτσι, σε όσους θελήσουν να ασχοληθούν και να φτιάξουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Υπάρχουν ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα, να το πω έτσι, που στις μέρες μας δεν είναι καθόλου αμεληταία, ευκαταφρόνητα. Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου ως μέλος σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δεν συνεπάγεται ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης, μια βασική αρχή είναι ότι τα κέρδη της συνεταιριστικής επιχείρησης πριν από τη φορολόγησή τους ως το 35% βγαίνουν από τη φορολόγηση, στο βαθμό που βεβαίως διανέμονται στα μέλη της επιχείρησης. Δεν πληρώνουν οι επιχειρήσεις αυτές τέλος επιτιδεύματος για την πρώτη πενταετία. Μετά την πρώτη πενταετία πληρώνουν μικρότερο. Καθώς επίσης, το οποίο θεωρώ εξίσου σημαντικό, εργαζόμενοι σε συνεταιρισμούς ή σε κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι αποτελούν μέλη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και άρα έχουν μια επιδότηση, ένα επίδομα, μια σύνταξη από έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης και εργάζονται ή είναι μέλη αυτών των επιχειρήσεων, δεν χάνουν αυτή τη σύνταξη, αυτή την επιδότηση, αυτό το επίδομα,
και έχουν κάτι επιπρόσθετο από την εργασία τους ή από τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση από τα κατανεμόμενα, τα διανεμόμενα ωφέλη. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα όμως, πέραν του βασικού πλαισίου, είναι σαφές ότι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, για να μπορέσει να περπατήσει αυτή η ιδέα, να διαδοθεί και να διευρυνθεί, χρειάζεται τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό αποφασίσαμε τον περασμένο Οκτώβρη, θεσμοθετώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αλληλέγγυα οικονομία. Σε πρώτη φάση, ενεργοποιούμε το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας θα έχει αρχικό κεφάλαιο 25 εκατομμύρια ευρώ και θα υποστηρίξει όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία και αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να δώσει μικροπιστώσεις, θα προσπαθήσει να δώσει εγγυήσεις δανείων, εγγυητικές επιστολές, σε όλες εκείνες τις επιχειρηματικές δράσεις για υπάρχουσες επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλλά και για νέες και για νεοφυείς που αναμένουμε και θέλουμε να δημιουργηθούν. Ήδη από τον Οκτώβρη και μετά, από τότε που φτιάξαμε αυτό το πλαίσιο, έχουμε 206 καινούργιες επιχειρήσεις. Θέλουμε να γίνουν πολύ περισσότερες και θα γίνουν πολύ περισσότερες αν βρούμε εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία να στηρίξουμε σε πρώτη φάση τις πρώτες προσπάθειες, τα πρώτα βήματα αυτών των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα με το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, έχουμε εξασφαλίσει και από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα ενεργοποιήσουμε άμεσα τη δράση επιχορήγησης του προϋπολογισμού για φορείς και επιχειρήσεις που ασχολούνται στην κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία για άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ. Για επιχορηγήσεις που θα αφορούν μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, λειτουργικά έξοδα, δαπάνες εξοπλισμού. Άρα σε πρώτη φάση έχουμε 25 και 25, 50 εκατομμύρια άμεσα για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ίσως να είναι λίγα σε σχέση με το φιλόδοξο στόχο, αλλά είναι μια αρχή. Είναι μια σημαντική αρχή. Αν φανταστούμε ιδιαίτερα ότι πριν από ένα χρόνο δεν είχαμε καν θεσμικό πλαίσιο και κανείς δεν ασχολιόταν με αυτή την ιδέα, γιατί πιθανώς οι περισσότεροι να μην πίστευαν ότι μπορεί πράγματι να παράξει δημιουργικότητα, δραστηριότητα, να δώσει δύναμη και προοπτική στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να έχει και κοινωνική ανταποδοτικότητα, αλλά να προσελκύσει και νέους δημιουργικούς ανθρώπους, επιστήμονες σημείοι, οι οποίοι θέλουν να βρούνε μέσα σε ένα άλλο αξιακό πλαίσιο, το τονίζω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης παραγωγής και της κατανομής εργασίας, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να ζήσουν από αυτή τη δραστηριότητα και να δώσουν όμως και στο κοινωνικό σύνολο, να έχει ανταποδοτικότητα επιχειρηματική τους δράση. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στα προγράμματα, τη δυνατότητα ένταξη σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ που πραγματοποιούνται, καθώς βεβαίως και στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Και από ό,τι με ενημερώνουν εδώ οι αρμόδιες υπουργοί, τα ΟΑΕΔ είναι ίσως από τα λίγα δημόσια ταμεία, στο πω έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν πλεώνασμα. Έχουμε ένα σημαντικό πλεώνασμα στο Ταμείο του ΟΑΕΔ, το οποίο σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, κυρίως σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα έχουν αυτό το διπλό στόχο. Την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία νέων ανθρώπων, δηλαδή να ενισχύσουμε την νεανική επιχειρηματικότητα και να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων ανθρώπων και ταυτόχρονα
η ένταξη αυτή, η επιχειρηματική δράση, η εργασία να έχει έναν στόχο κοινωνικής ανταποδοτικότητας, να συμβάλλει δηλαδή στο κοινωνικό σύνολο. Να πω επίσης ότι περισσότερα από 100 κέντρα πληροφόρησης και στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων θα έχουν στηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για δομές αναπεριφέρεια, οι οποίες θα παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη των ενδιαφερόμενων νέων ή μεγαλύτερων, για να μην είμαστε και ηλικιακά ρατσιστές. Όσοι επιτοπλίστουν εδώ είναι νέοι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι ίσως και ένα, είναι μια δραστηριότητα που θέλει και λίγο ορμή, λίγο έμπνευση και έναν βερμπαλισμό, ίσως έτσι μια αισιοδοξία μεγαλύτερη, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτή την προσπάθεια και μεγαλύτερες ηλικίες. Να πω επίσης ότι τον Νοέμβριο σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε την πραγματοποίηση στην Αθήνα της πρώτης έκθεσης κοινωνικής οικονομίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, σχημάτων, εγχειρημάτων, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας από όλη την Ελλάδα. Και άρα αυτό θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να συναντηθείτε όλοι, να ανταλλάξετε σκέψεις, να αλληλοβοηθηθείτε, διότι επαναλαμβάνω, το βασικό αξιακό πλαίσιο δεν είναι ο ανταγωνισμός, είναι η συνεργασία, η συνεργατικότητα, η αλληλοβοήθεια. Τι άλλο να πω? Να πω ότι εγώ πραγματικά, και δεν το λέω για λόγους επικοινωνίας, το λέω για λόγους ουσίας. Έχω εντυπωσιαστεί από το τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται σε αυτόν εδώ το χώρο και πιστεύω ότι θα πρέπει έναν χώρο σαν αυτόν εδώ να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα, και ένας πολύ σημαντικός στόχος αυτός, να τον στήσουμε σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας. Να δώσουμε διέξοδο επιχειρηματικής δράσης αλλά και εργασίας σε περισσότερους ανθρώπους και να δώσουμε σιγά σιγά ένα άλλο, να χτίσουμε σιγά σιγά μια άλλη αντίληψη για το πώς μπορούμε να σηκώσουμε την οικονομία μας ξανά και για το πώς μπορούμε να σηκώσουμε τη χώρα μας ξανά. Διότι μία από τις αιτίες της κρίσης, αν θέλετε, ήταν και αυτό το νοσηρό περιβάλλον που περιέγραψε πιο πριν, στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας εν γέννη. Από τη μια μεριά, δηλαδή, ένα μοντέλο παραγωγικό και οικονομικό, επιχειρηματικό, αν θέλεις, το οποίο οδήγησε φούσκες που σκάσανε και κατέρευσαν, βυθίζοντας όλη την κοινωνία και όλη την οικονομία και τη χώρα. Το μοντέλο της επιδίωξης της κερδοσκοπίας, του κέρδους χωρίς φραγμούς, που βεβαίως στο βαθμό που συνάντησε και ένα πολιτικό σύστημα διαπλοκής της κεντρικής πολιτικής κοινής με τις τράπεζες, με τους επιχειρηματίες, έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο χρεοκόπησε, και από την άλλη ένα άλλο μοντέλο, το οποίο πρέπει να στηθεί, είναι δύσκολο να στηθεί, δεν είναι εύκολο, αλλά μπορούμε να δώσουμε τη μάχη για να στηθεί, να βοηθήσουμε να στηθεί σε μια υγιή βάση και που θα αποτελεί και ίσως ένα μοντέλο για να γίνει καλύτερη και η επιχειρηματικότητα εν γέννη, όχι μόνο η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Είναι ένα στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα, αν θέλετε, και με ένα πρόσημο ιδεολογικό, να αποδείξουμε ότι μπορεί να γίνει αλλιώς. Ότι μπορεί να υπάρξει, δηλαδή, τι? Πετυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα με αυξημένη δραστηριότητα και αυξημένη κερδοφορία, που θα μοιράζεται όμως με ισοτιμία και δικαιοσύνη. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν ένα άλλο μοντέλο να αποδείξουμε, εκτός από αυτό που γνωρίσαμε, το οποίο το ασκούμε κριτική, δεν μπορούμε στο σύνολό του να το αλλάξουμε, μπορούμε να το εξηγιάνουμε όμως. Αλλά το να αποδείξουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος είναι ένα στοίχημα, το οποίο, αν θέλετε, αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να το πετύχουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλή επιτυχία
σε όλες τις πρωτοβουλίες σας και σε όλες τις ωραίες ιδέες σας. Να είστε καλά.